Βρεχνάκης Μιχάλης λέγομαι, είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος από τη Θεσσαλίας που εδρεύει στην Καρδίτσα και είμαι επίσης μέλος αυτινού του γκρουπ ειδικών για τα λιβάδια, το οποίο φτιάχτηκε πριν ένα χρόνο περίπου. Είναι ένα γκρουπ δικτύωσης, κυρίως δικτύωσης, ένα γκρουπ το οποίο στοχεύει στο να δικτυωθούμε μεταξύ μας οι μεσογειακοί που ασχολούμαστε με τα λιβάδια, τη διαχείριση των λιβαδιών σε προστατευόμενες κυρίως περιοχές, αλλά και γενικότερα, και να ανταλλάξουμε μεταξύ μας ιδέες, καλές πρακτικές, έτσι ώστε να φτιαχτεί μια κοινή πλατφόρμα, στο πούμε έτσι, η οποία θα λειτουργεί σε κοινή βάση, με κοινή λογική για τα μεσογειακά λιβάδια. Επειδή είναι γεγονός ότι ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που μπορεί να ενισχύσει την οικονομία της χώρας μας, οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν. Ασφαλώς βοηθούν, εξάλλου αυτή είναι και η λογική. Δηλαδή, είμαστε ένα γκρουπ και μια πρωτοβουλία η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη. Δεν εννοείται ανάπτυξη χωρίς να έχει τον πρωτογενή σου πυλώνα δυνατό. Τα λιβάδια γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ο μεγαλύτερος χερσαίος εδαφοπονικός πόρος στην Ελλάδα. Είναι 40% περίπου της έκτασης της Ελλάδας είναι λιβάδια, το ξέρουμε όλοι. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα, πρέπει να δούμε αυτόν τον πυλώνα που λέμε, που θα πρέπει να τον ενισχύσουμε. Η δικιά μας η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει σε αυτό, στοχεύει στην ανάπτυξη, αλλά βέβαια και στην προστασία. Είμαι ο Γιάννης Χαζόγλου, πρόεδρος της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας. Λοιπόν, δύο λόγια για τη σημερινή συνάντηση. Η σημερινή συνάντηση είναι προϊόν μιας προσπάθειας κάποιων ανθρώπων να συνεχιστούν διεργασίες που έχουν ξεκινήσει σχετικά με τα λιβάδια στο πλαίσιο των περιοχών, στο πλαίσιο λειτουργίας του δικτύου Natura 2000, του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Η Πρέσπα είναι πάντα ένας τόπος που οργανωτικά έχει αρκετές δυσκολίες για να μαζεύουμε κόσμο δηλαδή και κάποιοι κάνουν μεγάλο κόπο για να έρθουν αλλά και για να οργανωθούν όλες αυτές οι μερίδες και τα συνέδρια. Παρ' όλα αυτά αξίζει τον κόπο γιατί η Πρέσπα έχει, εκτός από υγροτόπους που είναι γνωστοί και πουλιά και βιοποικιλότητα, έχει πολλά λιβάδια, έχει πολλούς διαφορετικούς λιβαδικούς τύπους βλάστησης, οι οποίοι βόσκονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δηλαδή υπάρχει κτηνοτροφία. Άρα κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές πάνε μαζί και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει και αφορά και την τοπική οικονομία. Ονομάζομαι Ρέπας Ευάγγελος, είμαι πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Δήμου Πρεσπών. Είμαστε εδώ πολλοί κτηνοτρόφοι, πολλοί νέοι γύρισαν στην κτηνοτροφία αναγκαστικά, γιατί δεν υπάρχει άλλη μελλοντική εργασία. Περισσότερο κοιτάνε στην κτηνοτροφία και ο νέος γυρίζει στον τόπο του με λίγα λόγια. Ενώ είχε φύγει, γύρισε πάλι και ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Θεωρείτε ότι είναι χρήσιμη αυτή η συνάντηση σήμερα και η ενημέρωση? Είναι η δεύτερη συνάντηση που γίνεται, είχε γίνει και το 2012 και είναι ιδιαίτερη δηλαδή σημασία για μας τους κτηνοτρόφους που δίνουν οι καθηγητές μεγάλη ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή μας που είναι σαν περιοχή Natura εδώ και εμάς μας ενδιαφέρει αυτό γιατί μετά αρχίζουν τα προβλήματά μας. Αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις λόγω των βοσκοτόπων. Αυτή η συνάντηση που γίνεται εδώ σήμερα είναι καλό για μας, γιατί αύριο μεθαύριο δεν θα υπάρξει δηλαδή πρόβλημα στους βοσκοτόπους, στους κτηνοτρόφους. Δηλαδή, εμείς δηλώνουμε βοσκότοπο, μπαίνει ο ΠΟΚΕΠΕ μέσα, τους βγάζει μη επιλέξιμους. Ενώ έχουμε επιλέξιμους βοσκοτόπους. Δεν έρχονται από κάτω να ελέξουν ποιοι είναι οι επιλέξιμοι βοσκοτόποι εδώ πάνω. Άλλα προβλήματα? Άλλα προβλήματα. Γιατί είναι είπατε πολλά. Ότι οι νέοι γυρίζουν, αλλά νέοι το γυρίζουν. Θέμα είναι πολιτεία, βρίσκουν ανταπόκριση. Η πολιτεία μας έχει ξεχάσει εδώ πάνω. Εμείς προσπαθούμε βιοπαλαιστές για το μαροκάματο. Δηλαδή για κάτι καλύτερο, για την ποιότητα του κρέατος, για την ποιότητα του γάλακτος. Αλλά δεν έχουμε ανταπόκριση από κανέναν. Συνέχεια φωνάζουμε, κάνουμε συναντήσεις παντού, ενημερωνόμαστε. Αλλά εδώ οι τιμές είναι χαμηλές, πάντα χαμηλές. Εμείς ετοιμάζουμε το μοσχάρι, ετοιμάζουμε το αρνί, ετοιμάζουμε το κατσίκι. Και το παίρνει ο κρεμπούρης και το πάει 10 ευρώ. Ενώ το παραγωγό φέρνει σε μια χαμηλή τιμή, την οποία είναι. Δεν μπορώ να την εκφράσω δηλαδή. Και αν δεν ανταμείβεται ο κτηνοτρόφος σύμφωνα με την εργασία που κάνει να πάρει ένα καλό μεροκάματο, κάπου απελπίζεται και φοβάμαι πως θα τα παρατήσει στο τέλος, αν δεν έχουμε βοήθεια από την πολιτεία.